ο Αμερικανός αναλυτής εξωτερικής πολιτικής του Foreign Policy Research Institute, Brandon Weichert, προβλέπει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα, παρά την προμήθεια σύγχρονων αρμάτων μάχης από τον ΝΑΤΟ, θα υποστούν συντριβή εντός των επόμενων έξι μηνών, όπως αναφέρει σε άρθρο του στους Asia Times. Το άρθρο του μάλιστα έχει το χαρακτηριστικό τίτλο «Wasted Tanks, Wasted Time in Ukraine». Όπω αναφέρει μεταξύ άλλων, ο ακατάλληλο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ θα σκοτώσει περισσότερου Ουκρανού και θα διακινδυνεύσει έναν ευρύτερο πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Δύση. Οι Ουκρανοί απέδωσαν εναντίον των Ρώσων πολύ καλύτερα από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν υπόψη τα logistics, τη γεωγραφία και την αριθμητική στην τακτική του. Ο αριθμό των ρωσικών αρμάτων μάχη υπερβαίνει τον αριθμό των αρμάτων που θα προμηθεύσουν οι δυτικέ χώρε στην Ουκρανία ακόμη και αν οι παραδόσεις πραγματοποιηθούν στο ακέραιο. Την ίδια στιγμή το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να εξαντλήσει τα αποθέματά του σε όπλα, καθώς και θα οδηγήσει τον κόσμο στο χείλος μιας παγκόσμιας σύγκρουσης χωρίς ουσία.